Έλληνες χωρίς σύνορα. Με λένε Διονύση και είμαι από την Κατερίνη. Είμαι στο Βερολίνο από το Μάιο. Και αν θα έλεγα μία έκφραση που να χαρακτηρίζει το Βερολίνο για μένα, θα έλεγα ότι είναι εύκολο και άνετο. Είναι ένα μέρος που τουλάχιστον εγώ μπορώ να έχω μια καλή δουλειά, να αξιοπρεπή μισθό, να υπάρχει γενικά χαμηλό ενίκιο και κόστος ζωής. Είναι μια άνετη και όμορφη πόλη με πολύ καλές συγκοινωνίες που μπορώ εύκολα να πάω όπου θέλω. Επίσης είναι μια πολύ μεγάλη πόλη, γίνονται πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά μέρη να πας. Μου φαίνεται δηλαδή ότι είναι ανεξάντλητο. Είναι από τις λίγες πόλεις που δεν θέλω στο Σαββατοκύριακο να πάω κάπου αλλού έξω, μια εκδρομή. Γενικά η εντύπωση είναι ότι οι Γερμανοί είναι ευγενικοί, φιλικοί και σε κάτι που νομίζω ότι μοιάζουν τους Αμερικάνους, ότι είναι θετικοί άνθρωποι με την έννοια ότι όποια δουλειά τους δώσεις κάτι καλό θα βγει. Ότι μπορεί να έχεις εμπιστοσύνη ότι κάτι καλό θα βγει. Αν και από την άλλη μου τη φάνηκε μια φορά που είναι λίγο γραφειοκράτες με την έννοια ότι μπορεί να ακολουθούν κάποιους κανόνες χωρίς πάντα να τους έχουν σκεφτεί άμα συμφωνούν ή όχι. Το τελείως αντίθετο δηλαδή από ό,τι κάνουμε εμείς οι Έλληνες. Όταν σκέφτομαι την Ελλάδα, αυτό που μου λείπει κυρίως είναι η θάλασσα και τα βουνά. Δηλαδή, εδώ μου τη σπάει που είναι όλα τελείως επίπεδα και δεν αλλάζει το τοπίο. Επίσης, θεωρώ ότι όσο άσχημα και να είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, σίγουρα είναι και μια εποχή που πολλά πράγματα αλλάζουν εκεί πέρα και θα ήθελα να είμαι και εγώ εκεί να βοηθήσω να αλλάξω. Ονομάζομαι Βάσια Σιτέλλα και ήρθα με την οικογένειά μου πριν 2 μήνες περίπου από τα Τρίκαλα, την Ελλάδα, στο Βερολίνο για έβριση εργασίας. Αντιμετωπίσαμε πάρα πολλές δυσκολίες για έβριση κατοικίας πρώτα απ' όλα, μετά για τη δουλειά. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα ήταν που αντιμετωπίσαμε με το σχολείο, για την ένταξη του παιδιού μας στο σχολείο. Ο γιος μου ο Βασίλης είναι 11 χρονών και πάει στην 5η Δημοτικού. Παρ' όλα αυτά που από το Σεπτέμβριο αρχίσαμε να έχουμε κάνει την αίτηση και τα χαρτιά για το Ευρωπαϊκό Σχολείο, μας ενημέρωσαν σύντομα ότι δεν υπάρχει κάποια θέση και θα πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποιο γερμανικό σχολείο. Αυτό ήταν αδύνατο γιατί το παιδί δεν ήξερε καθόλου γερμανικά. Τότε απευθυνθήκαμε στο School Amt, εξηγώντας τους το πρόβλημα και έτσι αυτοί ήρθαν μετά στη συνεννόηση με το Ευρωπαϊκό Σχολείο και άρχισαν κάποιες διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα κάποιων καινούριων τμήματων. Γιατί τα παιδιά είναι πάρα πολλά που έρχονται από Ελλάδα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Ο Βασίλης περίπου 20 μέρες καθόταν στο σπίτι περιμένοντας και μετά μας ενημέρωσαν ότι μπορεί να πάει τελικά στο ευρωπαϊκό. Αλλά όπως βλέπετε όμως τα προβλήματα δεν σταματάνε εκεί, συνεχίζονται, καθώς τα μεσά μαθήματα είναι στα γερμανικά και ο Βασίλης δυσκολεύεται γιατί πάει στην 5η Δημοτικού και σίγουρα είναι δύσκολο για να καταλάβει τα μαθήματα αυτά. Οπότε αναγκαστικά έχουμε βάλει κάποια κυρία να έρχεται έξτρα στο σπίτι, να κάνουμε ιδιαίτερα μαθήματα, να πληρώνουμε έξτρα. Σίγουρα είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά εντάξει, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο. Εγώ στο σχολείο μπήκα με μεγάλη δυσκολία. Τα γερμανικά μου φαινόταν πολύ δύσκολα. Τα μαθηματικά τα κάνω στα γερμανικά. Στην αρχή μου έκαναν ιδιαίτερα με άλλα 2 παιδιά, αλλά τώρα ήρθε και άλλο ένα κορίτσι από Ελλάδα και αναγκάστηκα εγώ να πάω σε μεγαλύτερη τάξη. Τώρα είμαι στη μεγαλύτερη τάξη, αλλά δεν πολύ καταλαβαίνω, αν και βέβαια μου εξηγούν μερικοί συμμαθητές μου. Στάλης Γρηγόρης λέγομαι, μηχανολόγος τελείωσα με ΣΕΤΕ και έκανα ένα μεταπτυχιακό μετά. Με ενημερώσανε στο γραφείο που υπάρχει στο Αριστοτέλειο να ετοιμάσω τα χαρτιά μου για Γερμανία αν θέλω, προϋπηρεσία και πτυχία. Και μου είπαν τη διαδικασία ότι πρέπει να έρθω πρώτα εδώ να γράψω στο Μαρχείο και μετά να αρχίσω να πάω στο Arbeitsamt και στο Job Center αργότερα και να ψάχνω και μόνος μου. Υπάρχει πολλή δουλειά με χαρτιά, αλλά είναι συγκεκριμένη η διαδικασία που ακολουθούν όλοι. Δηλαδή ξέρεις την αρχή που θα πας, θα κάνεις. Απλά είναι οι πρώτες μέρες δύσκολες. Βέβαια πάμε στο σχολείο στα γερμανικά, ταυτόχρονα, 4 ώρες τη μέρα στο Hochschule και μαθαίνουμε ταυτόχρονα. Είμαι ο Ματθαίος από τη Λάρισα, έχω έρθει στο Βερολίνο για δουλειά, είμαι 5 μήνες. Ζω 5 μήνες στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο μου αρέσει ότι είναι φτηνό, ότι οι άνθρωποι είναι πολύ χαλαροί, δεν βιάζονται, ότι έχει ανθρώπους από όλη την Ευρώπη, οπότε μπορείς να γνωρίσεις διαφορετικούς ανθρώπους, να γνωρίσεις τις ιδιαιτερότητές τους. Είναι πάρα πολύ απλωμένο και για να πάω στα σωστά μέρη, στα μέρη που αρέσουν σε μένα, πρέπει να ταξιδεύω κάπου μισή ώρα, 40 λεπτά. Βέβαια γι' αυτό φταίει ότι μένω στο Κούνταμ, το οποίο είναι... Ναι, μάλλον δεν ταιριάζει στη δική μου προσωπικότητα. Ναι. Είναι για πολύ κυριλέ τύπους. Αγαπημένο μέρος. Ναι, βασικά μάλλον το Νόικολ, γιατί είναι φτηνό. Είναι σχετικά κεντρικά. Έχει ανθρώπους... Βασικά έχει νεολαία από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Έχει ωραία μπαράκια. Ναι, βασικά τι άλλο... Δεν νομίζω να θέλεις κάτι άλλο. Ναι. Τι μου λείπει από την Ελλάδα? Προς το παρόν τίποτα, στο μέλλον θα δούμε.